Έχει πέσει κάτω το άνθος. Ναι, από το γαλάζι και από την πολύ βροχή. Που σημαίνει καρπός, αυτό ήταν φασόλι. Ναι, έληξε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε την παραγωγή με τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχει από το γαλάζι. Αυτό δεν θα μείνει τίποτα. Που έπεσε το άνθος, έχουμε και την... Την βράση που θα γίνει με, το, με την τώρα που θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα τα κάψουμε από πάνω, τα με αποτέλεσμα αυτό σε δύο μέρες θα κυτρινίσει και θα τελειώσει. Σοκάροντα. Θα κυτρινίσει. Πάρα πολύ έπεσε νερό πολύ. Και χαλάζει. Ευτυχώς ήταν το καλό ήταν που έπεσε ταυτόχρονα νερό με χαλάζι. Αν ήταν σκέτο χαλάζι, θα είχαμε 100% καταστροφή. Ας πούμε. Πάλι ζημιά όμως μεγάλη. Η ζημιά έγινε τεράστια, είναι πάλι. Ανυπολόγιστη. Είχαμε πολύ νεροποντί και χαλάζι μαζί. Νερό και χαλάζι. Τα είχαμε όλα. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω το κανάλι και εσάς ιδιαίτερα διότι είστε πάντα κοντά μας και αναδεικτύετε πάντα τα προβλήματά μας. Ας τα αφήσουμε αυτά. Όσον αφορά πρόβλημα. Για το χθεσινό βραδινό, πράγματι ήταν μια μεγάλη φουρτούνα. Ήταν μια μίξη μεταξύ χαλαζιού και βροχής, αλλά ταυτόχρονα είχε και αέρα. Νομίζω αυτά τα τρία μαζί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Και βλέπουμε στην αθοφορία το πέτυχε το φασόλι μου. Και είχαμε πτώση το άνθος στη γη που σημαίνει απώλεια καρπού. Τα βρήκε ακριβώς στο καιρό που δένουν τα φασόλια. Όλο αυτό το άνθος τώρα έπεσε και δεν πρόκειται να καρποφορήσει άλλο. Με αποτέλεσμα τώρα ό,τι έχει μείνει, αυτό θα βγει μόνο σαν φασόλι. Και πράγμα που δεν ανατρέπεται εύκολα. Και με το πολύ νερό βλέπω θα μαραζώσει από όταν θα ανέβει η θερμοκρασία. Το πρόβλημα είναι από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε ούτε να μπούμε στο χωράφι, ούτε να βοηθήσουμε, ούτε να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι τα χωράφια βρεγμένα σε μεγάλο βαθμό και δεν μπορείς να πειράξεις τώρα τίποτα. Βουλιάζεις μέσα, δεν μπορείς να μπεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάναμε αναγγελία για το χωριό. Θα πω το εξής, θα εκφράσω ένα μικρό παράπονο προς την υπηρεσία. Παιδευόμαστε σήμερα όλη την ημέρα να επικοινωνήσουμε. Μπορεί να έχουν τα δίκια τους, διότι είναι και αυτοί εκτός της υπηρεσίας, διότι δεν είναι το φαινόμενο μόνο στο Βαρικό. Αλλά περιμέναμε ένα τηλέφωνο τουλάχιστον να σηκώσουν. Τώρα θα προσπαθήσουμε και την επόμενη μέρα να συνοηθούμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά είναι για την ώρα τα πράγματα. Χρειάζεται στήριξη εδώ, γιατί είναι και ένα ιδιαίτερο προϊόν το φασόλι του Βαρικού. Πέρα ότι είναι ιδιαίτερο, είναι από τα μόνα προϊόντα που είναι οικολογικά στην περιοχή μας και σαν φασόλι μόνο. Και είναι τόσο ακουστό και είναι κρίμα να το χάνουμε κάθε χρόνο να γίνεται και λιγότερο. Γιατί έτσι θα χαθεί ένα βασικό προϊόν. Και είναι σήμερα κατά τεθέν για το Βαρικό το φασόλι. Απελπισία. Δεν το συζητάμε. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν πρωτοφανές για την περιοχή μας. Μισή ώρα σε μισή ώρα τα ισοπαίδωσε όλα. Χαλάζι, βροχή και τρομερός αέρας. Η ζημιά, τι εκτίμηση υπάρχει, έτσι, πώς το βλέπετε με την εμπειρία? Με την εμπειρία που έχουμε, η ζημιά θα είναι σίγουρα πάνω από 70% για τον εξής λόγο. Και αυτό που έμεινε δεν θα το ζηματίσει στην απλή κουβέντα που λέμε. Αλλά επειδή το φασόλι το δικό μας είναι οικολογικό, δεν πρόκειται να ξαναγίνει πάλι φασόλι. Ό,τι ζημιά έγινε, η ζημιά αυτή λοιπόν θα συνεχίσει. Γιατί όπως ανέφερε προηγουμένως και ο πρόεδρος, ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μας βοηθήσει η πολιτεία. Είναι το μοναδικό φασόλι που είναι οικολογικό, ασκέτως αν δεν είναι επιστοποιημένο. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι το μοναδικό φασόλι που είναι επιστοποιημένο και όλα γίνονται με τα χέρια. Ακόμα και το τσάπισμα, ακόμα και το μάζεμα και όλα αυτά. Για τι στρέμματα μιλάμε, για πόσες καλλιεργίες? Σε σύνολο... Πάνω από 300. 300 στρέμματα. Πάνω από 300 στρέμματα. Ναι, πάνω από 300 στρέμματα και είναι ιδιόμορφη περιοχή. Αλλού κάνει, αλλού δεν κάνει. Ναι, έχει και το μικρό κλίμα. Όπως ξέρετε εσείς, έχει την εμπειρία ότι είναι ιδιόμορφη περιοχή μας. Ανέφερε το θέμα το δεκά που δεν μας κάνει. Ναι. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ό,τι είναι κάτω από στρέμμα, είναι μισό στρέμμα 800 τετραγωνικά. Ο ΕΛΓΑ με έναν ειδικό νόμο δεν μας καλύπτει. Δεν το καλύπτει. Και υπάρχουν άνθρωποι, γιατί εμείς είμαστε ακτήμονες. Με αυτά ζούμε. Ο άλλος έχει 2-3 στρέμματα φασόλι. Μην νομίζετε ποιος ξέρει πώς θα πάει. Ουσιαστικά είναι και ο φουκαράς. Είναι και ο ακριβώς από εκεί ξεκινάνε όλα. Και δεν τον προσέχει. Δεν τον προσέχει, διότι λέει για να πάρει αποζημίωση, για να πάρει οτιδήποτε, πρέπει να είναι πάνω από στρέμμα. Εμάς είναι όλα κάτω από στρέμμα. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να. Και αυτά μην νομίζετε ότι είναι πάρα πολλά τα στρέμματα. Είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε. Το περισσότερο που βάζει το βαρικό φασόλι, κάποιος είναι 8 στρέμματα. 2-3 μεγάλοι για μας. Τα υπόλοιπα είναι μικρά κτήματα. Μισό στρέμμα, 800 τετραγωνικά. Τι λέμε στους πολιτικούς μας εδώ, τους δημάρχους, τους βουλευτάδες? Τι πρέπει να προσέξουν τον Γεωργό? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να προσέξουν τον Γεωργό, αλλά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του ΕΛΓΑ. Για μένα είναι βασικό πρόβλημα αυτό, γιατί ο κλήρος είναι μικρός στο βαρικό για τα παραγωγικά χωράφια, τα οποία. Αυτή την παραγωγή που μας δίνουν επιβιώνουν κάποιες οικογένειες.
με το θέμα αυτό που συνέβη και χθες, αυτές οι οικογένειες θα στερηθούν τους πόρους για να επιβιώσουν και να βγάλουν τη χρονιά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πιεστεί μέσω δημάρχων, μέσω περιφέρειας, η πολιτική ηγεσία, η κεντρική πολιτική ηγεσία να μεριμνήσει για το θέμα αυτό. Τίποτα άλλο. Έχετε δει, είναι πρωτοφανές αυτό το καιρικό που συνέβη, η χρόνια να κάνει τόσο πολύ νερό. Για την περιοχή τη δικιά μας είναι σπάνια, αλλά είναι στο πρωτοφανή, μπορώ να το πω. Γιατί η χαλαζόπτωση στο Βαρικό δεν είναι τακτικό φαινόμενο όπως είναι αλλού, αλλά όταν πιάνει, πιάνει. Όπως εχθές το βράδυ είχαμε ολική καταστροφή. Τον ο οργανισμός της υποκάτης είναι άρρωστο, θα αρρωστήσει. Ναι, έχει δεν γίνεται. Φύλλο... Είναι... Και θα μαραθεί με τη θερμοκρασία. Ατροφικό, δεν θα παράγει. Με τη θερμοκρασία θα μαραθεί. Δέχτε, δέχτε. Είναι... Αυτό ενδέχεται να δηλητηριαστεί το φυτό. Είναι σαν τον... Είναι σαν τον... Ήδη αυτό άρχισε. Πέσε το Λευκάδι, ε. Τι έγινε εδώ. Από τον αέρα, αέρα βροχή. Να σας πω, έπεσα από τον αέρα, διότι ήταν πολύ κοντά στο κτίριο. Αυτό δεν είναι μόνο το πρόβλημα εδώ, είναι και παραδίπλα και παραδίπλα. Και υπάρχει ένα νομικό θέμα πάνω σε αυτή την υπόθεση, ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε σε ιδιοκτησίες. Σε ιδιοκτησιακά χωράφια και είναι πολύ δύσκολα. Πιο δίπλα, να σας πω, είναι ακόμη πιο επικίνδυνα κάποια λευκάδια και μάλιστα μεγαλύτερα σε μέγεθος, τρεις φορές από αυτά. Και γυρίζουν πάνω σε σπίτια. Και το πρόβλημα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Χρειάζεται το δασαρχείο να δώσει άδειες, να συνεννοηθείτε με τους ιδιοκτήτες. Έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε επικοινωνήσει και με το δασαρχείο και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Το θέμα είναι, επειδή είναι ιδιοκτησιακό, δεν μπορείς να μπεις εύκολα μέσα. Πρέπει ή να επέμβει ο εισαγγελέας, να γίνει καταγγελία. Ή να χαρακτηριστούν επικίνδυνα. Αυτά μόνο από την εισαγγελία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα και νομίζω ότι οι υπηρεσίες αυτή την ώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε το δασαρχείο, ούτε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Πρέπει να επέμβουν ανώτερα. Τη σκεπή την έκανε τη ζημιά πάντως. Τη σκεπή νομίζω την έκοψε στα δύο.